Ακούσαμε και την αναφορά του κυρίου Χατζη Θεοδοσίου. Τον έχουμε απόψε μαζί μας, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές μας, στους θεατές μας, συγγνώμη. Τι έγινε? Αναρωτιέται νομίζω όλος ο κόσμος, ο επιμελητηριακός, ο επαγγελματικός, ο επιχειρηματικός, τι ακριβώς συνέβη. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς έχουμε φτάσει σε αυτή την ομή παρέμβαση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, όταν υπήρχε ρυθμός, όταν υπήρχε απόδοση, όταν υπήρχε αποτέλεσμα και όταν υπήρχε στόχευση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κύριε Κανελόπουλε, είμαι στον επιμελητηριακό δεσμό 22 χρόνια. Είμαι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 11 χρόνια. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, όντας μέλος της διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, μετά τον αδόκητο χαμό του Κωνσταντίνου Μίχαλου, ήταν για μένα μεγάλη τιμή και ήμουνα και στο κανάλι και στην εκπομπή σας, όταν είπαμε ομόφωνη απόφαση, ορίστηκα νέος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Από τότε μέχρι σήμερα, οφείλω να σας πω ότι όλες οι αποφάσεις όλων των διοικητικών ήταν ομόφωνες, όπως επίσης και των δύο μεγάλων γενικών συνελεύσεων που έγινε και που είχατε παρευρεθεί στη μία ήταν επίσης ομόφωνες. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε κανένα σημάδι που να αποδείκνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια ομή παρέμβαση από τον κύριο Μπραντάκο, Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συγκάλεσε τους 7, τελευταία φορά χτες το βράδυ, και ζήτησε την αποπομπή μου με το σκεπτικό ότι θεωρεί ότι οι δηλώσεις που κάνω ή όλα όσα αναφέρω κάθε φορά, που αυτά αναφέρω, θυμίζω, και στην πορεία όμως πρόεδρο με το περάσει 5 μπορεί να υπάρξει μορφή σε ένα πρόσωπο βάσει των δηλώσεων και όχι βάσει του έργου? Δηλαδή, πραγματικά αυτό ξεπερνάει και λίγο τη λογική. Και να πω και κάτι άλλο. Πώς είναι δυνατόν να τρέξει ή να συντελεστεί μια μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση, αν δεν έχει συγκληθεί η Γενική Συνέλευση? Εδώ μιλάμε για επιμελητηριακούς θεσμούς που ξέρουμε την ιστορία τους ετών, έτσι, που έχουν συγκεκριμένη, να το πω έτσι, θεσμική αναφορά, συνέπεια, συνέχεια και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ μιλάμε για καταστατικές μεθοδεύσεις λίγο πολύ. Πολύ σωστά το λέτε. Ο επιμελητηριακός θεσμός είναι 150 χρόνια, δεν υπάρχει παρόμοιο φαινόμενο. Να το επαναλάβω, που με ομόφωνες αποφάσεις ένα όργανο, κάποια στιγμή οι 7, οι οποίοι τι χάνουν, και είναι δικαίωμά τους να είναι νεοδημοκράτες, κυβερνητικοί, οι οποίοι συγκλήθηκαν και χωρίς αφορμή και αιτία, σας λέω, σημερινή διοικητική επιτροπή. Δεν υπήρξε θέμα στο οποίο προβλήθηκε μπροστά λόγω αυτής της τάσης. Όμως είναι φανερό και δεν μπορώ να το αποκρύψω ότι, επαναλαμβάνω, με ομή παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του Μπραντάκου, που είναι και πρόεδρος του ΕΒΑ, συγκάλεσε ένα όργανο χωρίς να έχει θεσμική ιδιότητα. Χθες στα γραφεία του, παρουσία μάλιστα εκτός των 7 και ήταν ανεπίτρεπτο, του Διευθυντή της Σχετικής Ένωσης και του Νομικού Συμβούλου. Αυτό που ακούστηκε, και επιτρέψτε μου, διαρρέει από τους ίδιους προς τα έξω, είναι ότι δεν άρεσε η παρέμβαση που νομίζω ότι αυτό το διάστημα έχει φανεί ότι είναι τεράστια και τα αποτελέσματα θετικά. Η παρέμβαση που έχει η Ένωση Επιμελητηρίων της Ελλάδος, όπου νομίζω ότι έδειξε ότι και μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει αποφάσεις και να στηρίξει στην πιο κρίσιμη περίοδο που υπάρχει στην οικονομία της χώρας μας, αυτή την εποχή, και νομίζω το αυτονόητο. Οι αξίες μου, το ήθος μου επιβάλλει ότι είχα χρέος να στηρίξω τις επιχειρήσεις και στο θέμα των ενεργειακών. Κύριε Χατζηδοδοσίου, επειδή ξέρω ότι τα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους όπως είναι, φοβηθήκαν την δική σας παρουσία σε αυτή τη θέση? Φοβηθήκαν το γεγονός ότι ένας μετά τον άλλον στόχοι που είχατε βάλει, και νομίζω το είδαμε και στον απολογισμό σας, καταφέρατε να πιάσετε αυτούς τους στόχους και να πετύχετε πολύ περισσότερα? Φοβηθήκαν επειδή ήσασταν διεκδικητικός? Νομίζω και τη μετεξέλιξη, να το πω έτσι, τη μετεξέλιξη μιας ενδεχόμενης πολιτικής αναφοράς από εδώ και πέρα, τι ακριβώς? Κοιτάξτε, για το πολιτική αναφορά, είμαι επιμελητηριακός και το έχω αποδείξει, που σημαίνει σε όλες τις προκλήσεις που γίνανε στο παρελθόν παρέμεινα, γιατί αυτός ο χώρος, θα έλεγα, ότι με τιμάει. Με τιμάει γιατί ουσιαστικά, σας θυμίζω, στην Προεδρία του Επιμελητηρίου Αθηνών έχω μια τεράστια αποδοχή. Φανταστείτε, αν μου επιτρέπετε, είναι ομόφωνες αποφάσεις επί 5 χρόνια στο αντίστοιχο 51 μέλη που έχει η διοίκηση του Επιμελητηρίου. Αυτό που νομίζω είναι φανερό και πρέπει να πω είναι ότι επέλεξε, και θέλω να το πω με το όνομά του, κύριε Καραλόπουλε, επιλέχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Γενικό Διευθυντή που κάνει κακό και στο κόμμα του και στην κυβέρνηση, να υπάρξει μια αφωνία από την Κεντρική Ένωση. Σας λέω με απόλυτη βεβαιότητα, και νομίζω ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα, ότι θα διαπιστώσει ότι η Κεντρική Ένωση δεν θα είναι αυτή η οποία μπαίνει μπροστά, η οποία βάζει ζητήματα, η οποία θεσμικά είναι ο ρόλος της να παλεύει. Θα υπάρξει μια αφωνία, γιατί τιμώ απεριόριστα τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Μασούτη, τον γνωστό κύριο Μασούτη, αλλά ουσιαστικά φάνηκε ότι δεν έχει ούτε την εμπειρία, ούτε θέλει, και αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος, να θέλει να μπει μπροστά στη διεκδίκηση όλων των ζητημάτων που έβαλα.
Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το θεωρώ ατόπιμα από την πλευρά τόσο της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης, γιατί ουσιαστικά εδώ έχουμε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς και αυτά λειτουργούσαν υπέρ των επιχειρήσεων, γιατί θυμίζω αυτό το διάστημα. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά και επιτρέψτε μου να μεταφέρω προσωπικές βιωματικές εμπειρίες, παρακολουθώντας τα επιμελητηριακά δρόμενα, τους υπουργούς της κυβέρνησης να δίνουν συγχαρητήρια σε κάθε συνεδρίαση, γενική σύνελευση ή οτιδήποτε άλλο, στην πορεία της Ένωσης και στην συνέχεια μετά τα όσα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Είδαμε τη διάσταση πέρα από τους υπουργούς, όλοι να το επισημαίνουν αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεων της Κεντρικής Ένωσης και των παρεμβάσεων και πάνω απ' όλα των προτάσεων που επιζητούσε η επιμελητηριακή κοινότητα. Γι' αυτό και μεταφέρω ότι σήμερα μας έχουν πάρει επιμελητήρια από όλη την περιφέρεια και αναρωτιούνται το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και γι' αυτό και σας έχουμε απόψε εδώ μαζί μας, για να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Γιατί εδώ μιλάμε για αλυσιδωτές πλέον αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν να σας πω ότι στο διάστημα αυτών των 6 μηνών είχα 40 συναντήσεις με υπουργούς. Σε δεκάδες από αυτές, και είναι αλήθεια αυτό και τους ευχαριστώ, υπήρχε η εύμος μία για το έργο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, γιατί δεχτώ και μπορώ να σας πω και με κάθε νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν, ακόμη και μετά την αποπομπή με τον τρόπο που έγινε το προεξηγουματικό. Ναι, είναι αλήθεια ότι είχα δέχτηκα πολλά τηλέφωνα από υπουργούς, γιατί η συνεργασία μας ήταν και είναι εξαιρετική, όπως επιβάλλει η θέση και επιτάσσει ο θεσμός. Αυτό που να σας πω είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι αυτή η ομή παρέμβαση του κ. Μπρατάκου, εκμεταλλευόμενος τη θέση, δεν κάνει καλό, κάνει πάρα πολύ κακό και επιμένω και στην κυβέρνηση αλλά και στο ίδιο το κόμμα, γιατί ένα θεσμό ο οποίος λειτουργεί με μια φιλοσοφία και λογική που πάντα ψάχνει να βρει τη λύση και όχι το πρόβλημα, δεν τον υποδαβλεί, δεν δημιουργεί τέτοια ζητήματα τα οποία αποτελούν κακό προηγούμενο. Και βεβαίως να σας πω και είναι επίσης τιμή μου ότι δεκάδες επιμελητήρια σε όλη τη χώρα βγαίνουν ανακοινώσεις καταδικάζοντας το γεγονός και από την Πελοπόννησο πάρα πολλά επιμελητήρια, και αυτό αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να περάσει εύκολα, γιατί δεν είναι προς το πρόσωπό μου, είναι προς το θεσμό. Θα συνεχίσω το ρόλο μου όπως είναι πάντα σαν πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθήνας. Όμως εδώ δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις μια πολύ ισχυρή σχετική ένωση. Δύο στοιχεία να σας πω. Αξίζει ακόμα να σας πω λοιπόν ότι στις συναντήσεις που κάναμε τις τελευταίες μέρες παρευρεθήκανε μόνο από την πλευρά των επιμελητηρίων πάνω από 500 άτομα. Είναι αριθμοί ρεκόρ για τον χώρο των επιμελητηρίων που έδειχναν την αποδοχή. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το μέλλον της χώρας μας θα πρέπει να είναι ένα μέλλον το οποίο υπάρχει η κριτική, η οποία οφείλει να κάνει ένα όργανο για να επασπίσει τα δικαιώματά του, και όχι να είναι ένα όργανο το οποίο κάθε φορά λέει αυτό το που λέει και ο λαός, το κυρελέσιο. Το κυρελέσιο δεν βοηθάει ούτε την ίδια την κυβέρνηση. Άρα ουσιαστικά νομίζω ότι φάνηκε ένας πανικός αυτό το διάστημα από την πλευρά της κυβέρνησης και θέλει να κλείσει πολλές φωνές αυτού του χώρου και το χώρο των μικρομεσαίων και άλλων χώρων που νομίζω είναι φανερότερο αυτό το διάστημα. Εκτιμώ όμως ότι εδώ, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, το λάθος είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί η Ομόνοια, η σύπνοια που υπήρχε ήταν πρωτοφανής, τα αποτελέσματα ήταν πολύ σημαντικά. Και θέλω να σας πω ότι θέλω να είναι απόλυτα σίγουροι όλοι όσοι σαν την Ελλάδα με έχουν τιμήσει με τα χιλιάδες τηλεφωνήματα και μηνύματα, ότι και από τη νέα θέση θα συνεχίσω αυτό που κάνω 20 χρόνια. Το αγαπώ, το τιμώ και τιμώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπερασπίζονται. Πρακτικά αυτό που μπορώ να σας αναφέρω είναι το μέλλον της οικονομίας, τα προβλήματα της οικονομίας είναι τεράστια. Δεν μπορείς να τα κουκουλώνεις. Είναι απόλυτα βέβαιο, να σας πω το επόμενο διάστημα, κύριε Κανελόπουλε, ότι η ακρίβεια, αυτό που είπα και πριν λίγες μέρες, αν δεν υπάρξουν μέτρα, θα ξεπεράσουν να τιμήσουν το 30%. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι αν δεν υπάρχει μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, θα επαναλάβω, τότε σίγουρα θα υπάρχει και θα δεχτούν τεράστιες πιέσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων, που είναι οι πελάτες μας. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι αν δεν γίνουν οι δόσεις από 72-120, θα κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα συνεχίσω να τα παλεύω και δεν μπορούν να αποκριβούν ανεξάρτητα του ποιος είναι στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο στόχος και δεν είναι τυχαίο το ότι είμαστε σε μια εποχή κοινωνικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιδράσεων, και αυτές πότε συμβαίνουν από την πείρα σας, όταν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Το βλέπουμε. Οι αγρότες και τις περιοχές σας θα ξεσκοθούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι με την τεράστια αύξηση της ενέργειας δεν μπορούν να τα αποκριθούν, δεν μπορούν να απολύσουν τα προϊόντα τους, δεν ξέρουν να τα καταφέρουν, κάποιοι δεν θα καλλιεργήσουν. Η απόκρυψη των θεμάτων δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα χάνονται. Σημαίνει ότι απλά θα εμφανιστούν με ισχυρότερη μορφή αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Εγώ καλή ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Να είστε καλά.